Τζάνιο. Ναι, Σωτηρόπουλος, μια στιγμή. Δεν μου λες, Μωριβάνα, πώς το λένε αυτό το πνιγμένο που βρήκανε σήμερα στη βούλα, Σωτηρόπουλο τον λένε. Ε, νομίζω. Μάλιστα, κυρία μου, υπάρχει Σωτηρόπουλος, στη σύχτη σήμερα το πρωί. Τι είπατε? Μάλιστα. Τι σου λέει? Μάλιστα. Τι σου λέει? Μάλιστα. Ευχαριστώ. Τι σου είπε, καλέ? Τον βρήκανε πνιγμένο στη βούλα. Έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο. Χριστέ μου, να το, το έλεγα εγώ, το έλεγα. Πού, καλέ, πότε, πώς έγινε? Τι σημασία έχει, καλέ, το πώς και πού? Σημασία έχει ότι έγινε. Πάρε γρήγορα τη βούλα να έρθει από πάνω. Φεύγουμε για Τζάνιο. Κατέβα, κατέβα, εσύ, Ανούλα μου, και εγώ θα σου πω. Όχι, δεν μπορώ να σου πω από το τηλέφωνο. Σε 5 λεπτά, δεν μπορείς πιο νωρίς. Όχι, δεν είναι επίγον, αλλά ναι, είναι και επίγον. Έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Χριστέ, πώς θα της το πω τέτοιο πράγμα? Μα πώς το έπαθε? Έτρεχε, λέει, με το αυτοκίνητο. Από την ταραχή του είδες, Φούλη, είδες που δεν με πίστευες. Καλέ, αφήστε την, δεν ξέρει η Φούλη από ψυχολογία. Μα πού να φανταστώ εγώ αυτή την εξέλιξη? Κι όμως έγινε ακριβώς όπως το είπα. Μόλις άκουσε το κακό μαντάτο, πήρε ένα μπουκάλι ουίσκι, έλυσε τη γραβάτα του και μπήκε σαν τρελός στο αυτοκίνητο. Με το ένα χέρι οδηγούσε, με το άλλο γκλουγκλου έπινε. Με το ένα χέρι οδηγούσε, με το άλλο γκλουγκλου έπινε. Και ταυτοχρόνως άκουγε τη φωνή της μπούλας μου. Έχω εραστεί. Και μπλουτς, έπεσε στη θάλασσα. Να. Φτύστο. Αυτόν τον πνιγμένο που φέρανε σήμερα το πρωί από τη βούλα, δεν το λένε Σωτηρόπουλο? Το λένε Σωτηρόπουλο? Όχι. Και πώς τον λένε? Σωτηρακόπουλο. Σωτηρακόπουλο? Ναι. Δεν πειράζει, μωρ, κοντά έπεσα. Α, καλά. Αχ, αμπορούλε μου, αγιάννη μου. Σαν το σκυλί στα μπέλη πήγες. Καλέ, αφού δεν πήγε στα μπέλη, στη θάλασσα έπεσε. Τρόπος του λέγει, πουλάκι μου, φασόνται παρλές. Α, κρίμα, τόσο νέος. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδε εδώ πέρα στο κανάλι, φορούσε ένα ωραιότατο μαμπακερό κοστούμι. Τι ωραίος που ήταν. Και εγώ θυμάμαι την πρώτη μας συνάντηση. Είχα έρθει να πιάσω δουλειά, φορούσε ένα ταγεράκι που το είχε ράψει η μαμά μου. Πολύ ωραίο, μπλε νουάρ, με μουσμουλί, γιακά, σορτί, γοβάκι και τσάντα. Πώς τι μας νοιάζει τι φόραγες εσύ? Τέτοιες στιγμές λένε τι φόραγε ο Μακαρίτης. Ο Μακαρίτης είναι το τιμόμενο πρόσωπο. Κι αυτός καλά ήταν ντυμένος. Ήτανε πάντα του κομψός. Ήτανε κουκέτης και σπάτελος, αλλά εγώ τον αγαπούσα σαν παιδί μου και ας με πίκρινε. Γιατί εμείς δεν τον αγαπούσαμε κι ας ήταν νευρικός. Ε, ναι, ήταν. Ήταν και ιδιότροπος. Και συμφεροντολόγος ήταν. Και καριερίστας. Βέβαια, ήτανε. Μόλις τις κυβερνήσεις μέσα ήταν. Και καταστάσεις εκμεταλλεύει. Και κομμελιάρης μέγας ήτανε. Αλλά κατά βάθος καλό παιδί. Πολύ καλό. Άριστο. Κυρία Γιολάντα μου, ηρεμήστε, γιατί πρέπει να το πούμε και στην Άννα. Αχ, Θεέ μου, πώς θα το πω, πώς θα το ξεστομίσω. Με το μαλακό, σιγά σιγά, να μην πάθει σοκ. Έχεις δίκιο, πρέπει να κρύψω το πόνο μου. Βαλεντίνη, νομίζω πρέπει να τηλεφωνήσεις και στον Πέτρο να έρθει κάτω. Νομίζω πρέπει να το μάθει και αυτό. Έγινε τίποτα σοβαρό? Καλά, καλά, έρχομαι αμέσως. Με το ένα χέρι οδηγούσε, με το άλλο γκλουγκλου έπινε. Με το ένα χέρι οδηγούσε, με το άλλο γκλουγκλου έπινε. Και μπλουτς, έπεσε στη θάλασσα. Ο Γιάννης. Όχι, ο Ερίκος μπριόλασε, βέβαια, ο Γιάννης. Θεέ μου, σε ποιο σημείο φτάσαμε να θρηνήσουμε και θύματα? Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Βέβαια, δεν ξέρεις τι να πεις. Γιατί εσύ είσαι ο κυρίος ένοχος. Πέτρο Αθανασιάδη σκότωσε το φίλο σου. Είσαι ένοχος για φόνο εξαμελίας. Όχι να με κατηγορήσετε κιόλας, εγώ απλώς αγάπησα. Πού να φανταστώ ότι θα κατέληγε έτσι το πράγμα? Βέβαια, εσύ απλώς αγάπησες, Πέτρο. Το λουλούδι της Σιδωνής μπορεί να είναι γλυκό, αλλά ειδού τι καρπούς φέρει. Αχ, τι ωραία που τα λέτε, κυρία Γιολάντα. Ούτε η Βίνα Δράκου στη Λάμψη δεν τα λέει έτσι. Τα λέω γιατί πονάω. Το γαμπρό μου έχασε. Σ'
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Γιολάντα. Μην προσθέτετε κι άλλες τύψεις στον πόνο που αισθάνομαι. Εγώ φωνάω περισσότερο. Ελάτε καλέ, κυρία Γιολάντα, μην του λέτε τέτοια και αρπάξει κι αυτός κανένα που κάλει με μίσκι και αρχίζει και τρέχει με το αυτοκίνητο. Καλά σας λέει, μην τους χάσει η Άννα και τους δυο σε μια μέρα. Σταμάτα, Βαλεντίνη, σταματήστε γιατί έρχεται η Άννα. Ωχ, Θεέ μου, δώσε δύναμη στην πονεμένη μάνα. Κυρία Γιολάντα, με τρόπο να της το πούμε, με τρόπο. Γιατί με φωνάξατε, ήρθε ο Γιάννης? Όχι, Ανούλα μου, δεν ήρθε. Ούτε πρόκειται να έρθει. Μήπως τηλεφώνησε? Δεν τηλεφωνούν από εκεί που βρίσκεται. Γιατί, πού βρίσκεται? Να, λέμε τώρα. Ξέρετε που είναι? Όχι, ακριβώς δεν ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε που θα πάει. Δεν καταλαβαίνω, τι θέλετε να πείτε? Να, Ανούλα μου, ξέρεις, ο Γιάννης μας φεύγει. Πάει σε άλλο κανάλι. Και σε άλλο κόσμο, μπορώ να σου πω. Τι είπες? Τίποτα. Κατάλαβα. Τον πήρανε στο Sky, Κατά μία έννοια, ναι. Τι εννοείς κατά μία έννοια, ναι. Άννα μου, Sky στα αγγλικά σημαίνει ουρανός. Το ξέρω τι σημαίνει στα αγγλικά. Πες μου, έκλεισε με το Sky. Δεν έκλεισε ακριβώς. Βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις. Καλά, άμα θέλει να πάει σε άλλο κανάλι, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τον εμποδίσω, ούτε να τον φέρω πίσω. Αυτό κι αν δεν μπορείς. Από εκεί που πάει, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω. Γιατί έκλεισε με αποκλειστικό συμβόλαιο. Πολύ αποκλειστικό. Πάρα πολύ αποκλειστικό. Δεν καταλαβαίνω, εσείς κάτι θέλετε να πείτε? Πείτε το καθαρά. Έλα, μαμά, πες μου τι συμβαίνει με τον Γιάννη. Μπούλα μου. Ναι, μαμά. Μπούλα, δεν σου πένθυμα και βγάλε το κραγιόνι σου. Τι είπες? Άννα, τον έχουνε στο τζάνιο. Είναι βαριά. Βάλε λίγο ακόμα. Πολύ βαριά. Ακόμα λίγο. Έτοιμο θάνατος. Ακόμα λίγο. Δηλαδή. Μπούλα. Μπούλα. Τώρα είμαστε και οι δύο χείρες. Σοπάτε καλά, κυρία Γιολάντα. Πώς να σοπάσω. Έχασα το Γιάννη μου, το καμάρι μου, το στολίδι του Media Channel. Ηρεμήστε, κυρία Γιολάντα. Πώς να ηρεμήσω, Γιάννη μου, κολόνα του σπιτιού μου. Σταμάτα, μαμά, με χείραψες εσύ, εγώ είμαι η χείρα. Και τη χείρα, εύθυμη χείρα. Μαμά, σε παρακαλώ πολύ. Κυρία Γιολάντα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ κακούργα, εσύ κι αυτός το φάγατε. Γαμπρέ μου, σε φάγανε μαμέσικα. Ελάτε καλή, κυρία Γιολάντα. Σε φάγανε, Γιάννη μου, παλικάρι μου. Κυρία Γιολάντα. Καμάρι μου, Γιάννη μου. Φωνάζετε έτσι. Γιάννη μου. Γιάννη. Γιάννη. Χριστέ μου, βρικολάκια σου. Γιάννη, πίσω γύρνω πίσω. Γιάννη, πώς ήρθες εδώ? Καλέ, σκόρδα, φέρτε σκόρδα. Πίσω, μουρδούλακα! Ξοργισμένος στον απίγανο! Γιάννη, δεν πέθανες. Γιατί θα έπρεπε? Γύρισα από τον κάτω κόσμο για να πάρει εκδίκηση! Γιάννη, αυτός να εκδικηθεί σε αυτή φταίνε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα για την παράνομη σχέση. Σκάσε, μαμά. Ο Γιάννης δεν είναι νεκρός. Είναι ζωντανός και ήρθε να πάρει την εκδίκησή του.